Μία ανάρτηση της Δημάρχου Γάβδου Ευαγγελίας Καλίνικου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός έχει ευθύνη για το μέλλον των παιδιών και οφείλει να κλειδώνει την επιπόλαιη συμπεριφορά στο σπίτι του, ήταν η αφορμή για να δεχτεί σφοδρή επίθεση από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Σε ανακοίνωση του Συλλόγου, μία ημέρα μετά την επίσημη παρέτηση της δασκάλας από το Δημοτικό Σχολείο του Ακριτικού Νησιού, τονίζεται. Η προσπάθεια διαπόμπευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης εκπαιδευτικού αποτελεί την πιο ανέντιμη υποστήριξη του συστήματος εργασιακής ομοιρίας και ταλαιπωρίας των εκπαιδευτικών που γίνονται κάθε χρόνο εσωτερικοί μετανάστες εγκαταλείποντας τις οικογένειές τους για να δουλέψουν στην άλλη άκρη της χώρας. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι έχω κάνει bullying, όπως λένε κάποιοι, στην δασκάλα ή ότι κάποια στιγμή ας πούν τα πράγματα και δουλεύονται με το όνομά τους. Δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ωστόσο, επιρρύπτει ευθύνες στη Δήμαρχο Γάβδου για τη στάση της. Ενημερώνουμε τη Δήμαρχο Γάβδου ότι οι Δήμαρχοι δεν αποτελούν τους εργοδότες των εκπαιδευτικών, παρόλο που οι νεοφιλελεύθερες στρατηγικές το επιθυμούν διακαώς και το επιδιώκουν ώστε να πάψει η κρατική χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Ας μην βιάζεται να προβάρει ανάλογα κοστούμια. Πέρα από την πολιτική, πέρα από την ιδεολογία και τα πιστεύω, υπάρχει μια καθημερινότητα. Υπάρχουν και τρία παιδιά που δεν πάνε σχολείο αυτή τη στιγμή και υπάρχει και το αίτημα του Δήμου για την αλλαγή του συστήματος. Αυτό είναι γνωστό και δεδομένο από την πρώτη στιγμή και δηλωμένο. Την ίδια στιγμή, τρία παιδιά, η Κέλλη, ο Νικόλας και ο Χρήστος, συναντούν κλειστή την πόρτα του σχολείου τους. Θύματα ενός συστήματος που από τη μια αποκλείει τους μαθητές των ακριτικών περιοχών από το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση και από την άλλη παρέχει στους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα να διδάξουν έστω και για μία ημέρα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να συγκεντρώσουν πολύτιμα για το εργασιακό τους μέλλον μόρια. Εμείς θα τη συμβουλεύαμε ακόμα να παραμείνει για να αποκτήσει και τα εργασιακά δικαιώματα που της δίνει η τοποθέτηση σε ένα δυσπρόσιτο σχολείο. Ίσως δεν τα γνωρίζει και αυτά, διότι πρέπει να παραμείνει κάποιες 15 μέρες για να μοριοδοτείται και άλλα διαδικαστικά θέματα. Ήταν λοιπόν μια βιαστική κίνηση χωρίς να έχουμε ενημερωθεί. Είχε ζητήσει από την αρχή επειδή δεν έχει μόρια και πρέπει να είναι κάπου από μακριά από το σπίτι της, είχε ζητήσει τουλάχιστον να βρίσκεται κοντά σε αεροδρόμιο για να μπορεί με κάθε ευκαιρία να επισκέπτεται τα παιδάκια της. Τη στείλαν στη Γάβδο, ζήτησε βελτίωση θέσης όπου της είπαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν και μετά της είπαν ότι δεν γίνεται ή θα πρέπει να μείνει εδώ όλη τη χρονιά ή να παραιτηθεί. Και πολύ λογικό, ας πούμε, μου ακούγεται σαν μάνα που είμαι κι εγώ, ότι η κοπέλα δεν μπορούσε να μείνει άλλο εδώ. Έτσι, η δασκάλα από τη Θεσσαλονίκη, μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, υπέβαλε την παραίτησή της, αφού δίδαξε μόλις μία ημέρα στους τρεις μοναδικούς μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Γάβδου. Η επόμενη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών είναι στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τους μαθητές του Ακριτικού Νησιού και τις οικογένειές τους να ελπίζουν πως κάποιος θα αποδεχτεί τη θέση στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης.